Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Μετά από όσα έχει πει υπουργός για το νομοσχέδιο και μετά από όσα καταπληκτικά έχει πει και ο Τάσος Κουράκης, νομίζω πολύ λίγα πράγματα μπορούμε να πούμε. Τούτων δοθέντων όμως θα επικεντρωθώ σε ένα και μοναδικό σημείο, γιατί μπορεί να αδικεί μεν το νομοσχέδιο η υπερτόνιση του άρθρου 8, αλλά δεν έχουμε σύγκρουση δύο απόψεων και πρέπει να την πούμε. Υπάρχει μια αντίληψη που δυστυχώς συναντιούνται δύο πολιτικές ομάδες, αντίπαλες κατά τα άλλα, που λέει ότι στα ιδρύματα τα παιδιά μπορούν να μεγαλώσουν υγιώς. Και υπάρχει άλλη αντίληψη που λέει ότι σε οικογενειακό περιβάλλον τα παιδιά μπορούν να είναι παιδιά και να μεγαλώσουν υγιώς. Την δεύτερη υποστηρίζει αυτό το νομοσχέδιο, την δεύτερη υποστηρίζουμε, θεωρώ, όχι μόνο ο ΣΥΡΙΖΑ, αλλά η πλειοψηφία της κοινωνίας. Το άλλο επιχείρημα που θα πω είναι το εξής. Όταν έρχονται νομοσχέδια και κυρίως οι ομάδες οι κοινωνικές τις οποίες αφορούν τα νομοσχέδια, θεωρητικά πρέπει να τις ακούμε τι λένε. Λέει λοιπόν η Color Youth για τη Νέα Δημοκρατία, και λάβετε το λίγο υπόψη, γιατί απεικονίζει το σύνολο της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας σε αυτό που λένε. Οι δράσεις και οι πολιτικές που ακολουθήθηκαν στον παρελθόν από τον κύριο Μητσοτάκη με τις συναντήσεις και τα λοιπά και τις δηλώσεις έρχονται να ξεσκεπάσουν το δίθεν του ευρωπαϊκού προσανατολισμού που ευαγγελίζεται με τόση σπουδή η Νέα Δημοκρατία, επιλέγοντας, όπως φαίνεται, να αγνοήσει ότι 17 από τις 28 χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν θεσμοθετήσει χωρίς προβλήματα την παιδοθεσία για ομόφυλα ζευγάρια. Ο δε επιστημονικός λόγος και οι έρευνες που συνεχώς επικαλούνται τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, προσπαθώντας να διατηρήσουν κάποια ψήγματα προοδευτικού προσωπείου, ήρθαν να διαψευστούν με τον πιο κατηγορηματικό τρόπο μια επιστολή 55 ακαδημαϊκών. Κάνω μια γέφυρα, γιατί είστε υποστηριχτές της αριστείας και της ακαδημαϊκότητας και της επιστημοσύνης. Όταν δεν σας αρέσουν αυτά που λένε οι επιστήμονες, απλώς δεν τα ακούτε. Λένε λοιπόν αυτοί οι 55 ακαδημαϊκοί κάτι που δεν είναι δικό τους, αλλά είναι απόδειξη από την επιστημονική κοινότητα. Η ανασκόπηση της σχετικής επιστημονικής βιβλιογραφίας καταλήγει στο ξεκάθαρο συμπέρασμα ότι ο σεξουαλικός προσανατολισμός των γονέων δεν έχει μετρήσιμες επιπτώσεις στην ποιότητα των σχέσεων γονέα-παιδιού στην ψυχική υγεία των παιδιών. Αν θέλετε να το ακούσετε, το λένε επιστήμονες. Δεν το λένε κάποιοι ως ιδιωτική άποψη, και έρχομαι στο ΚΚΕ που είπε το επίσης εκπληκτικό πράγμα. Είναι, λέει, αυτά ιδιωτικές απόψεις κάποιων ανθρώπων. Θα ήθελα να θυμίσω στην πλευρά του ΚΚΕ ότι ο Γαλιλαίος πριν 50 περίπου αιώνες διατύπωσε ότι η γη είναι στρογγυλή και κινδύνεψε η ζωή του γι' αυτό. Μετά από μελέτη το έκανε. Επίσης, πριν 150 χρόνια, δύο κύριοι καθίσαν στο Βέλγιο, στις Βρυξέλλες, και γράψανε ένα 50-σέλιδο, ο Κάρλ Μάρξ και ο Φρίντριχ Έγκελς, το Κομμουνιστικό Μανιφέστο. Ιδιωτικές απόψεις εγγράψανε σε αυτό το βιβλιαράκι. Γέννησε το κομμουνιστικό κίνημα όμως αυτές οι ιδιωτικές απόψεις. Αν θέλουμε κάτι να το ενισχύσουμε, να το ενισχύσουμε με επιχειρήματα. Όχι με παρανόηση και διαστρέβλωση αυτών των πραγμάτων. Οι επιστημονικές λοιπόν απόψεις είναι Αμερικανοί, είναι Ευρωπαίοι, είναι δυτικός κόσμος. Δεν ξέρω, είναι καπιταλισμός. Τέλος πάντων, τα πάντα ανάγονται στον καπιταλισμό. Αλλά αν θέλουμε να έχουμε μία επαρκή διατύπωση επιχειρημάτων, τουλάχιστον να είναι στον επιστημονικό κόσμο, να ανήκει αυτό. Πάω τώρα λοιπόν στην κοινωνία που δεν είναι έτοιμη και έχει ακουστεί κατά κόρον. Θα διαβάσω, για να μην το αδικήσω, είναι ένα κείμενο καταπληκτικό που έχει γράψει ο Κωστής Γλιαρός, ένας φίλος, και λέει σε ένα κομμάτι του κειμένου αυτού: όσοι το λένε αγνοούν πως οι σχέσεις των ομόφυλων ζευγαριών σήμερα παρουσιάζουν μια ποιοτική διαφορά σε σχέση με τις προηγούμενες δεκαετίες. Οι άνθρωποι αυτοί σήμερα δεν σκοπεύουν να ζήσουν στο σκοτάδι. Ζευγάρια όλων των προσανατολισμών και των έμφυλων αποχρώσεων ζουν μαζί για πολλά, και για πολλά από αυτά η απόκτηση των παιδιών, για πολλά χρόνια, και για πολλούς από αυτούς η απόκτηση των παιδιών, εάν δεν αποτελεί ήδη πραγματικότητα, υπάρχει ως συνειδητό μέρος του οικογενειακού τους προγραμματισμού. Η γνώμη του κάθε πολιτικού σκέλους, του κάθε πολιτικού στελέχους που αντιλαμβάνεται τον εαυτό του
ως τροχονόμος στη ζωή των άλλων και ανάγει τις περιραίωσης αναχρονιστικές απόψεις σε άτεκτες ιδιότητες μιας εκλογικής πελατείας που πρέπει να ικανοποιήσει, δεν αποτελεί κάτι για το οποίο πρέπει να διαφορούμε. Αποτελεί κάτι στο οποίο η αριστερά πολεμούσε και πολεμάει και θα πρέπει να το πολεμάμε με όλες τις δυνάμεις. Οι βαθιές ριζωμένες αντιλήψεις για το σώμα, το φύλο, τον σεξουαλικό προσανατολισμό και την οικογένεια αποτελούν μια πραγματικότητα για όλες τις κοινωνίες. Ωστόσο, η ωριμότητα μιας κοινωνίας να ανταπεξέρχεται σε πιο σύγχρονους όρους της πραγματικότητας, να αναστοχάζεται και τελικά να αλλάζει, δεν καθορίζεται αμιγώς και αφηρημένα από την κεκτημένη ταχύτητα ενός τρένου που έρχεται από το παρελθόν. Πολύ περισσότερο, η πιπίλα της ωριμότητας έχει ως βασική της θεμελίωση την κοινή γνώμη. Μια κατασκευή που δεν υπάρχει πέρα από κάποιες μεμονωμένες μετρήσεις. Ας αφήσουμε λοιπόν την αυθεντικότητα της υποστήριξης της κοινωνίας και ας δούμε τι υπάρχει σήμερα στην κοινωνία. Τούτο το λέω για τον εξής λόγο. Συνήθως το ουράνιο τόξο βγαίνει μετά από βροχή και όταν εμφανίζεται ο ήλιος. Την προηγούμενη Κυριακή δεν συνέβη αυτό. Το ουράνιο τόξο στην Ακαδημία Πλάτωνος έκανε την έκτη γιορτή οικογενειών ουράνιο τόξο. Δεκάδες παιδιά, δεκάδες γονείς ήταν εκεί και ενημέρωσαν, συζήτησαν και διασκέδασαν. Είναι ένας κόσμος που υπάρχει. Για σας δεν υπάρχει ουράνιο τόξο. Υπάρχει το μαύρο και το άσπρο και οι αποχρώσεις του γκρι. Δεν θέλετε να βλέπετε το ουράνιο τόξο όταν βγαίνει έξω στην κοινωνία. Το ουράνιο τόξο όμως είναι εδώ και όλα του τα χρώματα από τη δικιά μας πλευρά τουλάχιστον είναι αποδεκτά. Θα κλείσω με κάτι το οποίο έχει πει στέλεχος του ΚΚΕ. Αλλά σήμερα δεν θα έρθει να ψηφίσει. Γεννήτωρες είμαστε εν δυνάμει όλοι. Γονείς μόνο κρινόμενοι ως τέτοιοι από τα παιδιά μας. Ευχαριστώ.